Με μια λακωνική δήλωση, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία περιέγραψε τον αντίκτυπο που θα έχει στην Κύπρο η λήψη απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για κυρώσει κατά τη Ρωσίας. Προσερχόμενο στη Σύνοδο Κορυφή τη Βρυξέλλες ερωτήθηκε από ξένο δημοσιογράφο κατά πόσο μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάσει τη χώρα μα. <Ρεδοσίες> <Ρεδοσίες> Πιστεύετε ότι η ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων κατά τη Ρωσία θα μπορούσε να επηρεάσει την Κύπρο. Ναι, θα μπορούσε. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, μετά το πέρα τη Συνόδου Κορυφή, αναχώρησε στο Δουβλίνο, που απόψε θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Μάλιστα, στο περιθώριο τη Συνόδου θα έχει αύριο το μεσημέρι συνάντηση και με τη Γερμανίδα Καγκελάριο. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθεί το Κυπριακό αλλά και η οικονομία. Με αφορμή τη συνάντηση, η Συμμαχία Πολιτών ζητεί από τον Νίκο Αναστασιάδη να υπενθυμίσει στην Άγγελα Μέρκελ ότι κατά την επανένωση τη Γερμανία, το ευρωπαϊκό κεκτημένο εφαρμόστηκε πλήρω σε όλη την γερμανική επικράτεια. Είναι καιρός να ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούμε στα πλαίσια της λύσης του Κυπριακού περιορισμόν της ελευθερίας διακίνησης, ιδιοκτησίας και εγκατάστασης αλλά και ακροτηριασμόν του δημοκρατικού συστήματος μέσα από την επιδιωκόμενη λύση.